Αναβρασμός επικρατεί στο Γενικό Λύκειο Ανδραβίδας, αφού υπάρχει απόφαση που αναφέρει πως θα καταργηθεί τμήμα θεωρητικής κατεύθυνσης. Την δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας αποφάσισαν οι μαθητές του Λυκείου, ενώ στο πλευρό τους στάθηκαν και το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και ο Δήμαρχος Γιάννης Λέτζας. Υπάρχει όντως ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με τη συγχώνευση του τμήματος της Τρίτης Λυκείου στο Λύκειο της Ανδραβίδας, που αφορά 6 μαθητές. Εκεί ακόμα δεν έχει έρθει η διευκρινιστική από το Υπουργείο αν θα συνεχίσει να υφίσταται αυτό το τμήμα ή αν θα πρέπει να μεταφερθεί. Όμως καταλαβαίνετε, οι γονείς και οι μαθητές αλλά και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και εμείς ως Δημοτική Αρχή αλλά και ως γονείς είμαστε ανάστατοι, γιατί το να μεταφέρονται παιδιά μετά από 11 χρόνια συνεχούς φοίτηση σε ένα σχολείο την τελευταία τάξη, που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η Τρίτη Λυκείου για αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς οι οποίοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Ο Δήμαρχος κοινοποίησε το θέμα και στην ΚΕΔΕ αλλά και στην ΠΕΔ. Στο Υπουργείο, στον Ήλιο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ανδρέα Νικολακόπουλο, αλλά και στους βουλευτές της Ηλίας. Ως λύση, το Υπουργείο προτείνει να μετακινηθούν οι μαθητές στο Λύκειο Λεχενών. Κάτι το οποίο, όπως δηλώνουν οι μαθητές, θα προκαλέσει προβλήματα στη σωστή προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πλευρό των μαθητών, σε αυτόν τον αγώνα, στέκονται και παιδιά από άλλες τάξεις. Όπως μου είπαν από το Υπουργείο, είναι εφαρμογή του νόμου. Βέβαια, εφαρμογή του νόμου, αλλά δεν έχει ειδοποιηθεί ποτέ κανένας. Οι πρώτες ειδοποιήσεις, τα πρώτα σύννεφα, άρχισαν να φαίνονται 2 μέρες πριν τον αγιασμό. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τα φροντιστήρια, η οικονομική επιβάρηση, αλλά περισσότερο από όλα το ψυχολογικό βάρος των παιδιών μας, είναι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο. Γιατί, να το πω και παιδαγωγικά, να το φανταστούν αυτό αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, είναι δυνατόν κάποιο παιδί που είναι 11 χρόνια με τους ίδιους τους μαθητές, να του πούμε φεύγεις τώρα από το σχολείο σου και πας σε ένα άλλο σχολείο, σε ένα άλλο περιβάλλον για να μπορέσεις να κάνεις τη δέσμη σου, τα μαθήματά σου. Ολόκληρη η κοινωνία της Ανδραβίδας στέκεται δίπλα στους μαθητές και στο πάγιο έτοιμά τους να μην κλείσει το τμήμα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, εάν δεν αλλάξει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.